Όσοι προσπαθούν να στιγματίσουν το αεροπλανοφόρο της Τουρκίας και ουσιαστικά τις δύο επόμενες παραγγελίες, είναι καλό να κοιτάξουν λίγο πιο τεχνικά το θέμα. Σίγουρα πρόκειται πιο πολύ για ένα ελικοπτεροφόρο, όχι για ένα αεροπλανοφόρο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Δεν είναι το καράβι που φταίει. Στην πραγματικότητα είναι η χρήση του. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το τουρκικό αεροπλανοφόρο, όπως το λένε οι Τούρκοι, στην πραγματικότητα είναι απλώς το ανάλογο από ένα άλλο αεροπλανοφόρο που είναι το Juan Carlos I, είναι αυτή η κλάση του, και αυτό δημιουργήθηκε προς τιμή του βασιλιά, όπως καταλαβαίνουμε από το όνομά του. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το αεροπλανοφόρο δεν είναι μόνο ελικοπτεροφόρο, όπως ας πούμε ένα γαλλικό που είναι η κλάση Mistral. Τι είναι? Έχει αεροπλάνα, απλώς διαθέτει αεροπλάνα τα οποία μπορούν να απογειωθούν πολύ σύντομα. Δηλαδή έχει Harrier, που είναι τα πιο παλιά, αλλά μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήσει και τα F-35B. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν ασκούμε κριτική εναντίον ενός πολεμικού καραβιού, δεν πρέπει να κοιτάζουμε αν είναι χοντρό, αν πηγαίνει αργά, αν έχει αυτό ή δεν έχει. Είναι αν η χρήση του γίνεται με τον τρόπο που έγινε όταν υπήρχε ένα αρχικό μοντέλο. Από τη στιγμή λοιπόν που πάγωσαν τα F-35 για την Τουρκία και δεν έχουν πρόσβαση σε Harrier, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά ένα αεροπλανοφόρο αυτού του μεγέθους μπορεί να μεταφέρει μόνο ελικόπτερα. Άρα στην πραγματικότητα είναι απλώς το θέμα της ορολογίας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σίγουρα δεν έχει την ίδια ισχύ, γιατί αυτό που έχει σημασία για ένα αεροπλανοφόρο είναι να μπορεί να μεταφέρει αεροπλάνα σε οποιοδήποτε σημείο θέλει και μετά αυτά να χτυπήσουν με μια μεγάλη εμβέλεια. Άμα πρόκειται μόνο για ελικόπτερα, τα πράγματα είναι άλλου βεληνικούς. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα η αληθινή κριτική που πρέπει να ασκηθεί εναντίον της απόφασης της Τουρκίας να πάρει αυτά τα αεροπλανοφόρα, όπως είπαμε, είναι ότι δεν μπορεί να τα υποστηρίξει με αεροπλάνα που πηγαίνουν σε αυτήν την κλάση και τα βάζει μόνο με ελικόπτερα. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης.